κορί του μαγιού, μοιρά του φεγγαριού. Τι θα γίνουμε, κουμπί, δεν θα γίνουμε, μου πού σε θα περάσουμε. Όχι, ρε, όχι, πέρα. Σωστό, σε βλέπω πολύ. Δηλαδή, γιατί παραπονιούνται ότι δεν το παίζουν τον Τζόρταν. Ωραίο τζιμ. Κοίτα, μην τα ρίξει. Κάνει πάντα πολύ ωραίο ντύσιμο, ρε φίλε. Πάχει είναι λίγο. Πήρε η κλάδα, κάνει πολύ ωραίο ντύσιμο. Απλά φοράει την μπλούζα. Μα ο άνθρωπο, τώρα με κάνει από γρήγορα. Μπήκα. Ωραίο ντύσιμο. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Έλεγα να κάνει διάλειμμα. Κατά σειρά, Φλόρεν, λέγα να κάτσει περίπου. Καταρχήν, καλησπέρα. Ναι. Καλώς τον. Ναι. Μα ο άνθρωπος, ναι. Η πρώτη εικόνα είναι το ντύσιμό του. Ναι. Δεν γνωρίζεις κάποιον. Σωστό. Και το κοιτάς από τα 15 μέτρα. Σωστό, σωστό. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς ποιο είναι. Έχω ερωτευτεί κοπέλα στο πρώτο δευτερόλεπτο από τον ντύσιμό της. Βέβαια. Δηλαδή και, ο Τζόρνταν με τον ντύσιμο. Και μετά, μα, δεν είναι. Η μεγαλύτερη απαταιώνες. Καλός είναι για την ηλικία του, είναι καλός. Η καλύτερη και μεγαλύτερη απαταιώνες. Δεν είπα ότι όσοι δίνονται καλά είναι απαταιώνες. Τώρα το μάτζεψα. Η μεγαλύτερη, όχι το μάτζεψα, δεν το κατάλαβες. Η μεγαλύτερη απαταιώνες είναι ντυμένη καλά. Και εσύ καλά είσαι ντυμένος. Για τα χρόνια σου καλά είσαι. Ναι, αλλά δεν είμαι απαταιώνας. Εντάξει, είσαι εξαίρεση. Γιατί παρεξηγήθηκες. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, Μάρη, δεν μετράει φάτσα στον άντρα. Δεν μετράει. Βέβαια. Άντρας, στυλ. Τι λέει, ναι. Κάτω δεν απονάει. Έχεις το στυλ. Ναι. Είσαι τελειωμένος. Έτσι. Δεν πάει να είσαι ο πιο άσχημος, ο πιο. Πήρε μια έτοιμη ομάδα και μετά άντρας πήγε σε μια άλλη έτοιμη ομάδα. Να έχει τι. Άντρας χωρίς στυλ. Δεν υπάρχει. Δεν πάει πουθενά. Ναι. Το στυλ είναι τα πάντα στο στυλ. Στυλ. Η ομορφιά είναι για τις γυναίκες. Έχει στυλ, ξέρει αυτό. Έχει και στυλ. Ναι. Και στυλ έχει. Μ' αρέσει. Καλώς είναι. Λούκα στυλ. Καλώς. Να φορτώσουμε μια καραβιά πεπόνια, να τα πάμε από εδώ μέχρι Καρδίτσα να πούμε, να μην αφήσουμε μέχρι το απόγευμα πεπόνι. Τα πουλήσει όλα. Έχει το στυλ. Βάλουμε ένα μάξι ρίζια, τα πάμε στη Φιλιππούπουλα, τα κάνει λεπτά. Εσύ δεν είσαι ήδημον... Ναι. Κάθε άνθρωπος είναι για ό,τι είναι γεννημένος. Εσύ είσαι για τα ρίζια. Τώρα που σου είδα, ποιος έκανε τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό φέτος. Μεγάλος. Ποιος, Γιωργάτος. Ναι. Μοιάζεται λίγο. Ναι. Μοιάζεται λίγο. Ναι, τι θα κάνει. Ναι, μοιάζεται. Σαν να βλέπω Γιωργάτου σε πιο ναι. Φουσκωτό. Έως πολύ. Ναι, ο Ράπεδο για ναι. Λίγο μοιάζεται πιο φουσκωτό. Ναι, ναι. Καλές μεταγραφές. Χίλια μπράβο το παιδί. Τον Μπάουκ τον είδες. Τον Μπάουκ ήταν. Fair play. Να μιλήσω, ρε. Όχι. Ναι, ναι, να μιλήσω για την κρύα. Βρίσκει αργότερα. Ναι. Όπως έβλεπα. Για τον Μπάουκ άλλοι πρέπει να μιλήσουν πρώτα. Όπως έβλεπα στον Καμπανιακό. Ναι. Προπόνηση και έπεισε το ανδρικό με το παιδικό καμιά φορά. Ναι. Καμιά Παρασκευή για το χαλάρωμα του παιδικού. Χαρά η Αριανή τώρα εδώ, ναι, παράδειγμα. Ναι. Αυτό είδα εγώ σήμερα. Αυτή η κλασική περίπτωση, φάτσα Αριανού. Όχι, δε, λέει αυτό που είδε. Ναι. Λέει αυτό που είδε. Αυτό είδα. Ναι. Τώρα, αν τόσο πολύ ναι. Τα βρήκαν τα πρόεδρα και πάει ο Πάουκ για δεύτερος. Γιατί και η διαιτησία καλή. Καλή ήταν η σημαία για τον Πάοκ. Πολύ καλή ήταν, βέβαια. Και αυτά. Εντάξει. Το μόνο που δεν πρέπει να πάρει μπάλα είναι ο Μπερμπάτοφ. Του καημένου, ναι, δεν έτσι. Αλλά δεν ξενέρωμα που τρώει ο παίχτης. Πού ήρθε. Τέλος πάντων, τρώει, δεν τρώει. Ναι. Πρέπει ο Μπερμπάτοφ να πάρει τον Πάοκ ναι. Και να το βγάλει δεύτερο. Πεκτούρα, Βαγγέλη. Δεν του πήγε ο Μπερμπάτοφ. Δεν του πήγε ο Μπερμπάτοφ τον Πάοκ δεύτερο και άνετα. Έτσι. Δεν έχει κάνει τίποτα. Τελειώσαμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Δώστε χέρια, δεν ξέρω τι λέει ο. Ναι. Είναι ποδοσφαιρική απάτη μέχρι στιγμής. Μ' αρέσει εμένα ο Μένιος. Είναι μια ποδοσφαιρική απάτη μέχρι στιγμής. Ο Αριανός μίλησε για τον Πάοκ. Καταρχήν δεν μπορεί με στην Τούμπα ρε, που στραβάει τα φρύδια του. Σαν τον Κίμωνα τον Κουλούρη και να παίζει μέσα με βαμμένο φρύδι. Ποδοσφαιριστή του Πάοκ ρε, που. Με βαμμένο φρύδι ρε, που. Όχι μιλά και εσύ. Εγώ θα πω μίλα και εσύ. Μίλα, γιατί παίζει η ομάδα μου με την άλλη μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό. Τι μαγιά σε πουλά. Κάτσε να μας τα πει. Κάτσε να μας τα πει. Μίλα εγώ, σαν κλασικός Αριανός. Άσε σα. Μίλα ρε τώρα. Σα ζαλίσαμε κιόλας. Εδώ μας σα ζαλίσαμε κιόλας. Είπε έπαιξε Καμπανιακός με τη δεύτερη ομάδα και πήγε ήδη. Δεν περίμενα να πει κάτι καλύτερο. Εσύ τι είδες. Αυτά περίμενα να πω. Εσύ τι είδες. Εγώ είδα λοιπόν, λοιπόν ότι τον Ολυμπιακό τον είδα πιο φρέσκο. Αφρέσκος ήταν. Δύο μέρες πιο νωρίς. Ακουρασμένος. Ξεκουράστηκε από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άσε με να μιλήσω. Στο 20 άσε με να μιλήσω τώρα. Όταν έβγαλε τα δύο γκολ. Άσε με πιο κουρασμένος φρέσκο. Φρέσκος. Φρέσκος. Μπορεί να πάει τελικό. Λοιπόν. Ναι. Μπορεί να πάει τελικό. Φαίνεται όποιο έχει παίξει μπάλα, κανένα από εσά δεν έπαιξε μπάλα. Έπαιξε μέσα. Αυτό δεν έχει παίξει μπάλα. Ο Ασλαμάς δεν έπαιξε. Δεν ξέρω το παλικάρι από εκεί αν έχει παίξει μπάλα. Δήμο έχει παίξει μπάλα. Αν έπαιξε μπάλα ο Δήμος, να μιλήσω όμως καταρχήν. Να μιλήσει, μην αν έπαιξε μπάλα θα συμφωνήσει αυτό που λέω.
Λοιπόν, είστε στεναχωρεμένος. Φαίνεται λοιπόν. Φυσικά είμαι στεναχωρεμένος. Σήμερα μιλάμε δηλαδή όσοι έχουν παίξει μπάλα. Όχι, όσοι εγώ πάω να φύγω. Εσύ ελληνικά μιλά. Όσοι έχουν παίξει μπάλα κατάλαβαν σήμερα ότι ο Ολυμπιακός ήταν πιο φρέσκια ομάδα. Αυτό λέω. Καλά, εγώ δεν το κατάλαβα. Ελληνικά αυτό μιλάω κατάλαβα. Τώρα. Παρακάτω, δεύτερον. Λοιπόν, φάνηκε λοιπόν. Και ο Διόλης ο χειρότερος του γηπέδου. Δεν έκανα ό,τι μπούτα να μιλήσει. Πιο μεγάλο ρόλο να μιλήσει, ρε παιδιά. Μύρε παιδιά, αφήστε. Πε το κάτω. Τι θέα περίπτωρο σιγάρα δεν είναι. Λέγε ρε, μίλα. Πάνε πάρε, ρε φίλε, να μιλήσω εγώ τώρα. Μίλα, αυτό. Κάνει σαν πασοξή. Κάνει την ερώτηση και από πάνω δεν αφήσει να απαντήσω. Σαν πασοξή. Ο μόνο του είναι που μίλα με εγώ να μιλά. Δεν είναι αβάρε διαφορά. Ακούστε να δείτε. Κάτσε να δούμε. Εγώ είδα λοιπόν ήμουνα στο γήπεδο. Και επειδή από το γήπεδο έχεις πιο καλή εικόνα σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Τι είδες? Δεν βλέπεις όπως βλέπεις το παιχνίδι από την τηλεόραση όπου εστιάζεται. Καλά, καλά, ναι. Τι. Βλέπω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός όντως ήταν πιο φρέσκια ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Φάνηκε λοιπόν οι δύο μέρες παραπάνω ξεκούρασης που είχε από τα ρούχα. Αυτό είπε για ποιότητα. Να μιλήσω εγώ. Ναι, εντάξει, δεν είπε. Φαίνεται όταν έχει ξεκούραση μια ομάδα βγάζει και την ποιότητά τη. Α μικρόσωσουν την ποιότητα. Δεν ξέρω ρε. Εγώ μιλάω τώρα αυτά που ήταν τα μάτια μου τώρα. Τι είπε ο Τούτορ και τι είπε ο Μένιος δεν με νοιάζει να πούμε. Λοιπόν. Από εκεί και μετά, όταν μια ομάδα κάνει μια. Κάνουμε κουβέντα τώρα. Θα να φύγω. Μην ήρθα να μέρο. Λοιπόν, όταν μια ομάδα κάνει κάποιες ευκαιρίες και δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει, είναι άξιος της μοίρας του. Είσαι άτυχος. Είμαι άτυχος και άξιος της μοίρας μου. Είσαι άτυχος. Όταν ο Ολυμπιακός ή άλλη ομάδα κάνει κάποιες κανένα δύο ευκαιρίες και τις αξιοποιεί, είναι μεγάλη ομάδα οπωσδήποτε και είχε τυχερός. Από εκεί και μετά. Σε όσους γάβρους μας βλέπει. Σε όσους συγχαρητήρια θέλω να δώσω στον Ρομπέρτο. Ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Μπορεί να βγει και MVP. Δεν ξέρω αν δεν βγει και θα βγει, είμαι σίγουρος. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που θα γίνει αντίπαλος παίκτης μέσα στην Τούπα MVP. MVP. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και μετά. Ναι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Ναι. Φάνηκε η υπερπροσπάθεια που έκανε με την Dortmund. Ναι. Όσον αφορά για τον τερματοφύλακα, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Θεωρώ ότι ακόμα δεν προσανατολίστηκε. Είναι το ψυχολογικό που λέω εγώ. Το στηρίζω. Το στηρίζω. Λοιπόν, θεωρώ ότι θέλει στήριξη αυτό ο τερματοφύλακα. Το στηρίζω. Μέχρι πότε, τουλάχιστον κανένα δύο μήνες ακόμα, να κάνει παιχνίδια στα πόδια του. Να μπορεί να συνοηθεί και με την άμυνά του. Δεν μπορεί να συνοηθεί. Λοιπόν, από εκεί και μετά, στην διάβαστε αλλαγή. Να το σχολιάσει ο Τζόρνταν. Ποιο ήταν. Το μάτς με την ΑΕΚ κέρδισε με πέναλτι. Στον Ατρόμητο στο 90 λεπτά με την Dortmund. Κοίταξε. Η Ρέντα τέλειωσε. Ναι. Πρόσεξε να δει. Στο μάτς με την ΑΕΚ φάνηκε η ποιότητα μέσα. Η μεγάλη διαφορά ποιότητας φάνηκε με την ΑΕΚ. Άλλο, παρακαλώ. Σε καμία περίπτωση. Α, πάω με ΑΕΚ η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη. Σήμερα δεν είναι μεγάλη. Σήμερα δεν έχει διαφορά. Λοιπόν, φάνηκε λοιπόν με την ΑΕΚ ακόμα και στο 0-1. Κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να μην κερδίσει την ΑΕΚ. Με τον Ατρόμητο στο μισό γήπεδο τον έπεσε τον Ατρόμητο. Το πέναλτι δεν το έδωσε στην ΑΕΚ όμως. Το 1-1 η ποιότητα. Και δύο αποβολές δεν έδωσε στο Ιωσήφ. Δεν τις είδα εγώ. Δεν σήμερα ο Φαρούκας το έχει. Τον Μπέλγα όταν τον καθάρισε και τον Ολυμπιακού. Υπέρ του Ολυμπιακού πέρα. Και κάρτα κόκκινη και τέτοια. Και τον Ζαβέλανε, τον παπατέρα από ό,τι εκείνο. Καλά, εγώ δεν περιμένω να ακούσω κάτι από εσένα, Μαρία. Εγώ όχι, λέω τίποτα, τα μάτια μου. Όχι, μεταφέρω τίποτα ο κύριος Βαρούχας. Δεν με νοιάζει ούτε ο Βαρούχας. Ναι, μεταφέρω τίποτα αυτό κύριος... το έργο που παίχτηκε σήμερα στην Τούμπα. Στην Τούμπα μέσα. Τι ήταν. Το έχω δει εγώ, ξέρεις πώς επαναλήψει εγώ τέτοιο έργο. Τι έγινε τώρα. Να με λένε το μαύρο άσπρο αυτή. Τι να με πούνε τώρα. Πιάνει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού αγκαλιά και δεν τη δίνει και δεν είναι κάρτα. Να το πάμε στη διαιτησία αφού το πας εκεί πέρα τώρα. Λέω τύπο. Λέω τύπο. Ο Τουρνάς έπρεπε να βάλει δύο κάρτες ακόμα. Ρωτάω εγώ τώρα. Ήταν προκλητικός. Κατάλαβα. Δεν το πάω όμως στη διαιτησία. Κακώς τους κάνετε fair play. Δεν το πάω στη διαιτησία. Κακώς τους κάνετε fair play αυτούς. Αυτό το έργο το ξέρω. Είναι απίστευτο. Δεν έχω απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. Φυσικά είναι απίστευτο. Φυσικά είναι απίστευτο. Εγώ δεν μίλησα. Εσύ μίλησες για διαιτησία. Είπε, λες, πώς τον είπες. Ναι. Είσαι άτυχος λοιπόν, κακότυχος, σε κυνήγησε η διαιτησία. Κέρδισε δίκαιο, όχι δεν τα λέτε αυτά. Κέρδισε δίκαιο ο Ολυμπιακός, ήταν πιο φρέσκια ομάδα. Ήταν και ένας καταπληκτικός Ρομπέρτο, που για μένα ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου και κέρδισε δίκαιο. Εμείς είναι Χρήστο το είπα. Δηλαδή ρε Τούσελ, επειδή μας βλέπουν στη Γερμανία και μας βλέπει ο προπονητής της Ντόρτμουντ από ό,τι μου είπανε, ο Τόμας Τούσελ. Δηλαδή, αν δεν έφερε στους πέντε αυτούς στην Τούμπα. Πόσα θα έτρωγε σήμερα, 13! Το είχε καλαμπούρι, το είδε! Ναι, αλλά του είναι ένα πέναλτι που δεν τρέχει. Δεν τρέχει, δεν τρέχει. Ναι. 0-2 στο 25, σε προπόνηση. Ναι. Έχει κάνει φάση. Χρήστα και όσοι καλησπέρα. Όχι. Όχι. Αν μαρσάριζε ο Ολυμπιακός μέχρι του 45. 4. Πήγαινε. Ου. Πήγαινε. Και στο δεύτερο πήγαινε. Στο δεύτερο ημίχρονο που ίδρωσε ο Πάο και κυτρίνησε πάνω του.
Βγήκε με αξιώσεις ο Ολυμπιακός 4-5 φορές και πετούσε την μπάλα δεξιά και αριστερά. Άστα, δεν τον ενδιαφέρει. Γελάει ο κόσμος τώρα. Στο μάτς τι είδες εσύ. Γελάει με αυτά ο κόσμος. Λέει fair play. Fair play. Όχι, γιατί αυτό το είδε από το γήπεδο. Αλέξανδρε, τι έστειλε τώρα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ρε. Ήδη ο Μερκούρης Καραλιόπουλος. Το θυμάσαι, ο Μάρκος Σίλβα. Είναι δυνατόν τώρα να έχει ομάδα 10 κόρνερ, 9 πόσο είχε ο Πάουκ και ένα Ολυμπιακός και να μου μιλάτε εσείς ποιος Πάουκ μου να μου λέτε. Όταν δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Διπλο ευκαιρία χάνει εκεί πέρα στο Λιβάν. Πολύ συχνά το Ιβάνο. Λοιπόν. Καλά, θέλω να μου κρίνεις τον Ροντρίγκες, τον Κωνσταντίνο. Όσον αφορά, θα σου ναι, πω. Τον Μπερμπάντοφ, τον Κλάους και τον Μπέλκα. Δεν θέλω τίποτα να μου πεις. Θα μιλήσω για τον Τσιόλ εγώ. Ναι. Σας έχει βάλει πες μου, ο Τσιόλ. Πες μου, πες μου. Χάνω 2-0. Ναι. Χάνω 2-0. Και παίζω την υπερπατρίδας αγώνα. Ναι. Σέντερ φορ Κλάους, σέντερ φορ Μπερμπάντοφ. Το Κλάους το ξεκίνησε γιατί. Ναι, όχι, χάνω 2-0. Περίμενε. Τι λαϊκισμό ρε Μάρε τώρα, μα τρελάνει τώρα. Έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό. Ρωτάω. Ο Κλάους και ο Μπερμπάντοφ μπορούν να βγουν 10 μέτρα από την περιοχή, να πάρουν την μπάλα, να τη μοιράσουν. Αυτό. Να τριπλάρουν, να μπουν. Λοιπόν, έβαλε. Άρα του λέει. Βγαίνει Ροντρίγκες μαλάκα από την πλευρά όλη. Και εσύ Μακ. Και φορτώστε. Και έχεις ένα Ολυμπιακό που κερδίζει την μπάλα και κάθεται και κάνει τζόγκινγκ. Αλλά πρέπει να σου βάλει 5 για να έρθεις εδώ να δεις την αλήθεια. Βγαίνει ο προπονητής του ΠΑΟ και μιλάει, αφήνει αιχμές για ποιότητα, διαφορά ποιότητας των ομάδων. Και εσύ λες τώρα... Τον περνάει ο τουρμάς του Κωνσταντινίδη. Σαν σταματημένο από τα αριστερά. Αυτό δεν έχει μεθάνει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Στα ίσια το φεύγει 2,5 μέτρα μπροστά. Σαν να τρέχω εγώ 145 κιλά με ένα 18χρονο. Για τέτοια διαφορά. Κορμιά, ο Γεωργάτος, το ξαναλέω. Ψηλού, πνευμόνια. Για την Ελλάδα, τελείωσε ο πρώτος. Πάμε για το δεύτερο να δούμε τι γίνεται. Ναι. Τελείωσε ο πρώτος. Τα πήγε ξαλά. Ψηλά κορμιά μετά από πολλά χρόνια. Και πνευμόνια. Εγώ βλέπω ο ΠΑΟΚ είναι πιο γρήγορη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Ο ΠΑΟΚ παίρνει. Μπροστά έβγαινε ο Ροντρίγκες. Από πίσω το τον έβγαζε την παλιά, ξέρω εγώ, το δεκάρι παράδειγμα. Και πίσω ήταν 2 μέτρα ο Ροντρίγκες. Κρίνε μου! Στο ρίσκο σου έβγαινε 2 γκολ. Στο ρίσκο σου. Κρίνε μου τον ΠΑΟΚ. Στο ρίσκο μου. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Το ρίσκο ήταν που έκανε την αλλαγή, έβγαλε τον Κίτσιου και έριξε μέσα τον Ζαΐρο. Αυτό ήταν το ρίσκο. Αυτό ήταν το ρίσκο. Βεβαίως. Δηλαδή ότι παίζει με Μακ Δεκάρι. Με Μακ Δεκάρι και 2 φόρ σε 3-5-2. Δεν αλλάζει το σύστημα. Μα είτε 3 φάση είτε πρέπει να το γυρίσει το παιχνίδι. Πρέπει να κάνει προσπάθεια εκεί πέρα. Έχει ποιότητα μπροστά. Τι είδε και πάμε στου άλλου δύο. Λέγε. Βεβαίως. Δεν είναι ένα μάτς το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να πει τίποτα. Η διαφορά είναι μεγάλη, φαίνεται. Είχα πει, αν θυμάσαι καλά, για την Παρασκευή ότι αν φάει ο ΠΑΟΚ το τυρί της κατοχής, μπορεί να χάσει και 0-3. Ωραία ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Το είχα πει. Παίζω κατοχή, ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνουν τα μπακ ψηλά. Και πολύ ωραία το λέει ο Γιώργος. Χάνει την μπάλα ο Κωνσταντινίδης νεκρός. Και βάζει ο Ντουρμάς και μπαίνει. Και ο Τζαβέλας με τον Ροντρίγκες είναι αραχτή κατά από το κέντρο και πέφτει ο Κώστα. Αριστερό στόπερ και τρώει την τρίπλα. Και λέει: το μαλάκα λέει τι τρίπλα λέει. Τρώει. Ο Τζαβέλας που είναι κύριε και ο Ροντρίγκες. 3-5-2. Αυτό είναι. 3-5-2. Προχθές με την Ντόρτμουντ πίσω ήταν καλός. Ναι. Προχθές με την Ντόρτμουντ πίσω ήταν καλός. Το ίδιο πράγμα έπρεπε να παίξει πίσω. Έπαιξε 5-3-2. Το γύρισε 5. 5 στην ευθεία. 5 στην ευθεία ήταν. 5. 3-2. Τσιμέντο. Δεν έβγαλε το όρθμο τη έντρη, δεν έβγαλε το όρθμο. Άρα αυτό που λέει ο Γιώργο, για να το αναλύσουμε, πήρε το τυράκι τη κατοχή. Ήταν ο Ολυμπιακό, τον βγήκε η πρώτη φάση, έκανε τον γκολ. Τον βγήκε η πρώτη φάση, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, είχε και τι ευκαιρίε. Είχε και τι ευκαιρίε, ρε φίλε, φυσικά. Περισσότερε ευκαιρίε, είχε διπλάσει ευκαιρίε. Είχε στο 45 μια ευκαιρία. Καλή. Ναι, αλλά και μόλι ξεκίνησε το δεύτερο, είχε μια διπλή ευκαιρία με τον Τσιόλ εκεί και με το Μάκη, πώς ήταν. Ίσως να μου άρχισε να βάλουμε ένα. Έκανε την διπλή προσπάθεια ο Ρομπέρτο εκεί πέρα αμέσως μετέπειτα. Είχε τα. Ναι, μην ξεχνάτε. Τα συνεχόμενα κόρνερ. 245 λεπτά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Για μένα. Και η ευκαιρία σου. Η ευκαιρία μου έφερε και Σβάινστάγκερ. Αφού άλλο δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Και όμως το πρώτο ημίχρονο την είχε την υπεροχή Ολυμπιακού. Η γερμανική απάτη. Συνέχισε, Γιώργο. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο δεν θεωρώ ότι μπορεί να κρυφτεί ο ΠΑΟΚ, γιατί απλά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Έπαιξε υπερβολικά συντηρητικά.
σου λέει και κόσμο μέσα στο κήπεδο, μη βάλω και κανένα 0-3 μια ομάδα που έχει ποιότητα. Βγήκε στην κόντρα δύο φορές και με τρεις μέσα στη μεγάλη περιοχή όταν βγήκε στην κόντρα, ο άλλος σου τα έρξε από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα ξέρεις τι φοβάμαι. Γιώργο, συγγνώμη, δευτερόλεπτο λίγο. Ναι. Μια ομάδα που έχει ποιότητα, που μου την πενεύεται και είναι Ολυμπιακός και όντως έχει ποιότητα, αλλά δεν φοβάται το παιχνίδι. Δεν πέφτουν οι παίκτες τους κάτω και κάνουν καθυστερήσει λόγω τραυματισμών. Το πάντο ξέρει. Συνέχισε, Γιώργο, συνέχισε. Συνέχισε. Αυτά που είδαν τα μάτια μου, λέω. Λοιπόν, το Μπερμπάτοφ το είδε στο μόνο. Εγώ είδα το Τουρμάζ, ήταν ένα τέταρτο μέσα στο αυτό, δεν συμφωνόταν. Το Φρίδι το είδε. Και μόλις το βγάλαν έξω, έγινε καλά, μπήκε μέσα. Λες, στο κομμωτήριο έφυγε, το φτιάξαν το Φρίδι. Γιώργο. Με βαμμένο Φρίδι ήρθε να παίξει. Με Άρσεναλ καλό, ήταν Ολυμπιακό. Τώρα ξέρει τι φοβάμαι, Μάρι. Θα την πληρώσει η Ηρακλής. Εννοείται. Διακοπή, εννοείται. Με πάω το Μάτ το είδα σήμερα γύρω-γύρω μου, όλοι παοξίδε. Όλοι. Διότι αν τον πάρει ο Ηρακλής, όλοι αυτό λέγανε. Ναι, τώρα τον άθε με το αρχείο τον πάω και γίνει σε λουκούμι. Ξεκούραση. Θα μπείτε μέσα. Αυτό. Λέγε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μάτσο που δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Βασικά δεν μπορεί να πει τίποτα. Είναι ένα πάω Ολυμπιακό, το οποίο επικράτησε καθαρά Ολυμπιακό. Είναι ένα από τα διπλά του Ολυμπιακού που πάω ξεκούραση. Εμεί δεν είπαμε δεν θα δεν καθαρά. Σωστά ήταν, δίκαια ήταν. Ναι, δεν θα θέλει να θυμάται. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή σαν κάτι άλλο πάω Ολυμπιακό που δεν δίναν τα πέναλτι το ένα το άλλο. Είναι ένα μάτς το οποίο. Το χειρότερο φέτος... εσύ Γιώργο είναι ότι σήμερα δεν μπορούν να βγουν να κράσουν για τη διαιτησία. Ναι, αυτό είναι. Πάω και έπηξε η διαιτησία. Τα σπόρια τα πήρε ο Ολυμπιακό τώρα. Αφήστε τώρα. Καθίστε καλά τώρα. Ο Πάοκ τα πήρε τα σποράκια. 50-50. Και σήμερα. Πρώτα απ' όλα μα έβγαλε δύο ψάρια τα οποία δεν είναι να πούμε. Σήμερα η διαιτησία έδειξε κάτι άλλο. Το πήρατε καμπάρι. Λέει αυτό ο κομπλεξικό ο Μαρινάκη, το λέγαμε από πέρσι. Βρε μαλάκα. Δεν έχει ανάγκη τη διαιτησία για να φύγει 10 πόντου πάνω. Δεν έχει ανάγκη, το είδε σήμερα. Το είδε, το είδε. Τι, δεν έχει ανάγκη τη διαιτησία. Κομπλεξικέ Μαρινάκι, πέρσι και πρόπερσι, να αιματοκυλήσει ένα πρωτάθλημα και να κάνει ρόμπα ένα Ολυμπιακό που εσύ έφτιαξε. Τόσο χέστη να είσαι, Μαρινάκι. Φέτο λοιπόν δεν έχει τη διαιτησία μέχρι στιγμή. Τώρα αν έρθει ο Πάοκ ο Παναθηναϊκός κοντά στου 4-5 πόντου, δεν ξέρω τι θα δούμε. Πάντω σήμερα στην Τούμπα αυτό που είδα και γενικότερα τη διαιτησία, αν εξαιρέσω με το Λεβαδιακό τα τρία τα offside που τα σταματήσανε. Στα άλλα δεν χρειάζεται, ανοίγουν μόνοι του. Ανοίγουν μόνοι του. Σωστό, λέγε. Αυτά από εκεί και πέρα τώρα είπαμε. Μην ξεχνάμε ότι και στο φινάλε, εντάξει. Με εξαίρεση ότι εμείς από οξύδες είμαστε δυσαρεστημένοι, επειδή χάσαμε τον Ολυμπιακό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, διότι η ίδια η διοίκηση που δίνει τα λεφτά, στη συνέντευξη τύπου του τεχνικού διευθυντή, οριοθέτησε ποιος είναι ο στόχος. Η τριάδα. Φυσικά. Άρα λοιπόν η ομάδα εξακολουθεί να είναι μέσα στο στόχο. Τέταρτη είναι. Δεν πειράζει, αν βρει πλέον πέμπτο, πάλι θα παίξει για να βγει. Διάλειμμα. Δε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231 0515 0517. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ.
Gel 20 ευρώ. Συντήρηση gel 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο Αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίες χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-0-85-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, νίδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα. Στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθου στην κάτω Τούπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξε. Λοιπόν, καταρχήν, τι θες, πες. Ξεκινήσουμε να δώσω χαιρετίσματα στην Πέλα, στην
Νέα Πέλα, στα παιδιά εκεί που μας βλέπουν και μας ακούν. Ποια είναι η Πέλα? Η Πέλα είναι το μεγάλο. Πέλα, Πέλα, Πέλα. Μεγάλο Αλεξάνδρου, ρε φίλε. Η Πέλα. Θα έδινε τώρα στο Τορόντο. Και του Χριστιανού. Θα στείλει χαιρετίσματα. Τα έχω στείλει και στο Παρίσι και στο Τορόντο. Έχω στείλει πάνω. Αυτή σήμερα θέλω να στείλω στην Πέλα, στη Νέα Πέλα. Όχι Μπέλα, ρε. Στην Πέλα ήταν η. Στην Νέα Πέλα. Στην Τυροκομεία. Χαιρετίσματα, παιδιά. Στην Παραλίμνη μας ακούνε, είναι κροατέ μας. Και επίσης τα χαιρετίσματα και τα περαστικά μου. Στο Μάκη, στο φίλο μου το Μάκη, στην Κατερίνη, στο πεζόδρομο, στο Τσιμπουράδικο, που τώρα θα κατέβει ένα πρόβλημα υγείας, θα το ξεπεράσει, Μάκη, μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα αυτό. Και να πηγαίνετε να τον βλέπετε, παιδιά, εκεί, το λέω και εσάς ζωντανά εδώ πέρα, πηγαίνει του Κωστάκη, του Πετροτού, ο αδερφός εκεί πέρα. Είναι πολύ φίλος μου, έχει Τσιμπουράδικο στον πεζόδρομο, Γεωργάκη Ολυμπίου 15, είναι φανταστικός. Χαιρετίσματα, Μάκη, περαστικά. Και εγώ να σε πω περαστικά, Τζόρνταν. Δεν είμαι άρρωστος, μια χαρά είμαι. Με πέρασε εμένα, εντάξει. Μπέτε μυαλό στο μυαλό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βολταρέν αυτά. Άστα τα βρουν, μην τα λέτε. Το παιδί στη διαφήμιση έτριψε με τη Βολταρέν. Δεν πιστεύω να πήγε σε αυτό το μικρό και να του είπε: έχω ισχυαλγία και τρίψε με Βολταρέν. Θα φύγω τώρα από τα πόδια καλά. Αυτά γιατί να τα πω εγώ. Εξάλλου μετά με παρουσιαστή. Καλό. Τρει-τέσσερι μέρε. Καλό το κέντρο εισιτική. Πολύ καλό να πω. Τα φοιτικό. Το μηνικό είναι η κυρία Εύη εκεί πέρα. Κυρία Εύη, ναι. Σωστό μαγαζί αυτά. Κάτσε καλά, τιμές, θα πάτε πλάκα. Φρύδια, τιμές, βάφη, φρύδια. Ό,τι θέλετε. Και τιμές φανταστικές. Πάντως εκεί τα βάφη. Και τιμές φανταστικές. Και οι πολυχώροι είναι πολύ ωραίοι. Τους φορτώσαν τον Μπερμπάντο. Περπατάει όπως τον άνθρωπο. Στείνεται στην περιοχή. Περιμένει τον Ροντρίγκε. Είχα γίνει κακός εγώ. Τα έλεγα. Μα έφτασε. Σήμερα έδειξε τον γκολ χωρίς σύνορα στο Sky. Το μάτς που είχε βάλει στο Old Trafford 5 γκολ με την Blackburn. Ένα μάτς χαβαλέ. 7-1. Νικήσαμε κάπως έτσι. Άμα δεις τα γκολ, το είδατε. Το, σήμερα στο Sky. Στο γκολ χωρίς σύνορα, σήμερα στο Sky το πρωί. Έβαλε, είχε αφιέρωμα ρε παιδί μου, πάω Ολυμπιακός. Ναι, ρε Μάρι, ένα λεπτό. Δείχνει, ένα λεπτό. Μα να σου πω, τότε σε μένα. Έκανε το μονοκόμμα το περπατούσε και παραπατούσε τώρα το βάζει, πέφτει. Τώρα σου πήρε πανηγυρίσει και πέφτει. Διαφήμιση μασά στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όμορφε ψηλέ κοπέλε με μαγιό διαφήμιση μασά στη Θεσσαλονίκη. Ο Τζόρνταν ξαπλωμένο με το βλέμμα του γόη. Τι έχει στείλει ρε Πούστα σαν λιταριό! Είσαι λιταριό ρε Πούστα! Είσαι λιταριό! Λοιπόν, να πούμε και το άλλο που έκανε το Πλασεδάκι μονοκόμματα στην κίνηση ο Μπερμπάτοφ. Αυτά και ο Κλάους τα κάνει. Δεν τα κάνει, θα σκοντάψει. Άσε τώρα. Θα σκοντάψει το ταγάρνια. Δεν τα κάνει, Μίκι Μάους εκείνο. Εκείνο δεν είναι σέντρεφορ για τον Μπάουκ. Και τον πληρώνει και 800 χιλιάρια. Το λέω, φωνάζω, έχει από. Παρακάτω. Ναι. Τελείωσαν αυτά τα φόρτα αδύνατα, τα κοκαλιάρικα. Τα δεν ξέρω εγώ, για να παίξει τέτοιο φόρ πρέπει να έχει φοβερή ταχύτητα. Αυτό έχει μόνο το τουάζ. Δεν υπάρχει ταχύτητα. Ούτε δεν είναι φόρ για τον ΠΑΟ. Αυτός είναι φόρ για μια μεσαία ομάδα, για κάτω από την Τρίπολη. Από το Μαγιά είναι χειρότερο. Μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πες λίγο για την ΦΑΠ απόφαγες από τη Μάντσεστερ, την τριάρα της Arsenal. Πες μου για την Ηρακλάρα που την είδαμε 2-2 με ωραίο γκολ του Κυριακίδη. Εγώ μόνο ένα για τον ΠΑΟ. Ναι, λέγε. Μόνο ένα για τον ΠΑΟ. Γουστάρω, λέγε. Που απορώ, περίμενα ότι θα πεις εσύ αυτό βασικά. Και εγώ γουστάρω. Ποιο? Ο πρώτος στόχος του ΠΑΟ σήμερα στο μάτς Ολυμπιακού επετέφθη. Δεν διεσήλθε. Όχι. Να μην διακοπεί το μάτς. Α, σωστό, σωστό. Δυο μέρες μιλάω με φίλους παοξίδες, όλοι μου λένε αυτό. Βασικά, να μην διακοπεί το μάτς. Απορώ εσύ πώς, λέω βασικό, πώς ο ραπ με αυτό θα ξεκινήσει σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό. Άλλο. Ο Τζιόλης σήμερα, γιατί πάντα τον ημνούν τελευταία όλοι, σήμερα ήταν ο χειρότερος του γηπέδου με διαφορά. Ο Τζιόλης με μια άμυνα 30 μέτρα. Και με τρία αμυντικά χαφ και τρία στόπερ. Κουράστηκε από την ευκαιρία τώρα. Γιατί είσαι καλά. Ο προπονητής σου μίλησε για ποιότητα. Ρε, φίλε, για ποιότητα μίλησε. Ρε. Για ποιότητα. Ο Τζιόλης έχει δύο χαρακτηριστικά καλά. Ναι, και Μανώλης Φακάκης, ναι, του Σκάι. Ναι, ο Τζιόλης έχει δύο χαρακτηριστικά καλά. Πρώτα απ' όλα ηρεμεί την ομάδα. Κρατάει λίγο μπάλα, δύο δευτερόλεπτα, τρία. Μπορούν να πάρουν τις θέσεις τους γρήγορα. Και έχει μακρινή παλιά και κάθε την παλιά. Αυτό. Αυτά αρκούν για να παίξει. Ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Βεβαίως ξέρει μπάλα. Κόλλο μπορεί να τριπλάρει. Να στρίψει μπορεί. Πόσες πάσες κάνει κοντινές. Δεν ξέρει. Θέλουμε το Τζιόλη να τον κάνουμε Χουντίνι. Ο Μπασινάς του 2015. Γυαλοκαθαριστήρα. Δηλαδή εσύ τον έβλεπε στο Παναθηναϊκό και τον ζήλευε. Έλεγε πώ θα γίνει αυτή η πεκτούρα σε μένα. Γιώργο,
Άμα στρελάνετε ρε, έχει καταπιεί στέκα ο άνθρωπος. Γιώργο, Γιώργο, τα μούτρα των Παοξίδων, τα πολύ θλιμμένα μετά το μάτς, ήταν για την ήττα, ήταν για την εμφάνιση, ήταν για τον Μπερμπάντοφ, ήταν για το fair play. Τι ψυχολόγησες, ναι. Τι ψυχολόγησες. Εγώ σου είπα και στο ραδιόφωνο ότι ο Παοξής με τον Ολυμπιακό και τον Άρη και χειρότερο ρόστερ 10 σκάλες να έχει πιο κάτω, θέλει πάντα να κερδίζει. Έτσι. Αν σήμερα χάναμε 0-2 από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ και είχε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αυτή τη διαφορά ποιότητας, δεν θα κεγόταν και κάστανο. Θα λέγαμε εντάξει, τι να κάνουμε, χάσαμε. Και τώρα δεν κάνει, χάσαμε. Για τον Ολυμπιακό, ναι, στεναχωρέθηκε ο κόσμος. Γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν στεναχωρέθηκε. Στεναχωριέσαι λιγότερο με τον Παναθηναϊκό. Το μόνο που μου έβαλε γκολ η απάτη του Κάλαθρα. Η μεγαλύτερη στεναχώρια σου είναι ότι δεν μπορεί να έχει το άλλο μια διαιτησία. Αύριο συνήθως οι εφημερίδες πουλούσαν τουλάχιστον 10.000 πρωτοσέλιδα τη σφαγή του ΠΑΟ. Παιδιά, πριν τις διαφημίσεις, είναι ένα διπλό του Ολυμπιακού που ο ΠΑΟΞής θα το ξεχάσει πολύ γρήγορα. Δεν είναι ένα διπλό που θα θυμάται όταν μετά από 20 χρόνια θα λέει στα παιδιά του είχαμε αδικηθεί τότε. Δεν μου λες. Ο Πέλκας που στηρίζει ο ΠΑΟΚ τις συντονιστικές του προσπάθειες, τις οργανωτικές του προσπάθειες στον Μπέλκα, ο βγαίνει ο προπονητής και λέει στηρίζουμε πολλά στον Μπέλκα. Δεν είναι λίγο αηδία αυτό το πράγμα? Κοίταξε. Δεν είναι λίγο αηδία? Κοίταξε να σου πω. Αυτή τη στιγμή ο Πέλκας... Κωστή. Αυτό το που λέει το μήνυμα, το είπα. Κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να το κάνει σε οποιοτικά μάτς. Κωστή, ένα δευτερόλεπτο. Ακούς μικρέ, τελευταία φορά θα το πω. Ο ΠΑΟΚ θα πάει με αξιώσεις να διεκδικήσει κάποιον τίτλο όταν θα πηγαίνει μέσα στην Αθήνα και θα λέει κάτσε κάτω Ατρομητάκο, 0-2 φεύγω. Ναι. Όταν θα πηγαίνει μέσα στο Καραϊσκάκι και θα χαίζεται ο Ολυμπιακός να τον πάρει το χ. Όχι να πάμε να κάνουμε ένα διπλό στον Ολυμπιακό, το πανηγυρίζουμε 8 μήνες και τελείωσε η χρονιά μας, περνάνε μετά τα χωριά. Ναι. Όταν θα κάνει τέτοιες πορείες, ναι, τότε ο ΠΑΟΚ πάει με αξιώσεις για κάποιο τίτλο. Ωραία. Οτιδήποτε τίτλο. Τέλος. Από εκεί και πέρα, με την ψυχή στο στόμα, όχι ο Πέλκας θα φταίει, όχι ο Μέλκας θα φταίει, όχι ο Κωνσταντινίδης θα φταίει. Όχι, δεν γίνεται. Ένα τελευταίο από μένα για τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο, ναι. Εστιάζομαι πάνω, το ξαναλέω αυτό το πράγμα και το πιστεύω και το. Και sold out δεν κάνατε. Έγινε sold out. Δεν το είδανε. Τρεις μέρες κάποια χιλιά εισιτήρια μου είπες ήταν από ό,τι είδα και εγώ. Ό,τι θέλετε. Sold out δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν έγινε sold out. Εγώ έψαχνα δύο εισιτήρια να βρω σήμερα για δύο φορές και δεν μπόρεσα να βρω. Πού είναι ρε το sold out που όλη την εβδομάδα τα ράδια δίναν 5 εισιτήρια και πάλι το γήπεδο είχε κάτι κενά σαν το κεφάλι του Τζόρνταν. Κενά είχε το γήπεδο και να είχε το μυαλό αυτού που σου στέλνει, να ξέρεις. Γιατί είμαι στο γήπεδο ήμουν εγώ. Και ενώ έχει και το δικό σου μυαλό τα πλάτη. Πιο μεγάλο κενό από το δικό σου δεν έχει κόσμο. Πάρ' τώρα τι συζητά. Τι δά, μη ασχολείσαι. Αυτά είναι για τα παιδάκια. Για τα παιδάκια. Θέλω να εστιαστώ πάλι στο πρόβλημα. Θέλεις να εστιάσω το πρόβλημα. Η ομάδα σήμερα δεν περπάτησε λόγω υπερκόπωσης της Πέμπτης. Υπερπροσπάθεια που έκανε με την Dortmund. Jordan. Ήτανε πιο φρέσκος ο Ολυμπιακός. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Όταν ο Αλβανός ο Κάτσε προχθές... Γιατί το λες Αλβανό? Γιατί είναι Αλβανός. Τι να πω, Παρισιάνος. Είναι από την Αλβανία, δεν το βρίζω. Και όλος από τον Κορδιά που είναι γύφτος. Ναι, το γουστάρω. Α, το γουστάρεις, πάλι ο Χρυσαυγίτη, το γουστάρεις. Αν και αυτό το παιδί με τα τρία και με τα τέσσερα πνευμόνια έσκασε την Πέμπτη, και ο Τσιόλης καθάρισε και όλη η ομάδα που υπερκουράστηκε. Για τον Κάτσε έβγαλες κάποιο μόνο... συμπέρασμα αγωνιστικό από το μάτς. Εσύ στο 20 λεπτό είδες κόπωση ή διαφορά ποιότητας? Εγώ είδα ότι γιατί όταν, έχεις 0-2 εκεί. Τελειώνει εκεί το μάτς. Δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Μάλιστα. Αν έχεις παίξει μπάλα, γι' αυτό λόγω έχεις παίξει μπάλα. Άρα θα προτιμούσες την 5η να κρατήσεις δυνάμεις. Βεβαίως θα προτιμούσα. Θα το προτιμούσες. Ναι. Εγώ προτιμώ τον Ολυμπιακό να χτυπήσει. Ωραία, μπράβο. Κι άλλοι το είπαν αυτό. Ναι. Απλά δυστυχώς για τον ΠΑΟ και επειδή. Έκαναν υπερπροσπάθεια. Επειδή θρέφεται από αυτές τις βραδιές ο κόσμος του και κάνει sold out ενώ σήμερα δεν έκανε. Έκανε, δε, τέλος πάντων. Δεν έκανε. Δήμο, μου το κάνει... Δήμο, ρε, περπάτα. Αυτά είναι για τα μωρά, ρε Μαρία. 1500 εισιτήρια μήνανε. Ναι, βρε παλικάρι μου. Εντάξει, τώρα δεν, αλλά, δεν μειώνεις κάτι να πούμε αυτό. Εντάξει. Τέλος πάνω τα πλατήσκαλα ήταν φουλ. Ρε παλικάρι μου, εγώ που έχω τις άκρες έκανα 30 τηλέφωνα να βρω δύο εισιτήρια και δεν μπόρεσα. Πώς δεν έγινε σοντά. Σήμερα. Ναι. Σήμερα. Ναι, το πρωί, σήμερα. Γιατί πήρες εμένα. Κατόπιν εορτής, χρόνια πολλά. Όχι, δεν γιατί πες. Παρακάτω, άλλο έχετε να πείτε κάτι. Αεξής, δεν μίλησε. Λοιπόν, εγώ επειδή εξαντλήσατε την ανάλυση του παιχνιδιού, θα κάνω μόνο 2-3 σημειώσεις για τον αγώνα. Για την αποφόρτιση του κλίματος, εγώ πιστεύω ότι. Όχι, δεν θέλουμε να αποφορτίσει το κλίμα. Όχι, γιατί να μας αποφορτίσει το κλίμα, εσύ. Δεν, για τώρα. Δεν θέλω να αποφορτίσει το κλίμα. Για τον αγώνα που έγινε έτσι, κυριλέ, και τελείωσε. Αυτό θέλω. Αυτό εννοώ. Περίμενε να το κλείσω λίγο.
ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ήρθε χωρίς τον Σάπα Θοδωρίδη. Το παρατήρησε κανένας αυτό? Ποιο σου είπε ότι ο αγώνας ήταν Κυριλέ? Ο Κυριλέ αγώνας τελείωσε τη στιγμή που οι παίκτες του Ολυμπιακού με αυτοδέσμες πάνε στη θύρα 4, δίνουν τα. Και δεν πέφτει κοντρόνι. Μισό λεπτό. Τέλειωσε. Μισό λεπτό. Τέλειωσε. Πήγε στο γήπεδο, Δήμο. Όχι. Πήγε στο γήπεδο σήμερα. Μάρια, πήγε στο γήπεδο. Πού, σε ποιο γήπεδο? Στην Τούμπα σήμερα. Όχι. Κοίτα. Και κοντρόνες πέσανε. Και κροκίδες πέσανε. Και μισή ώρα μετά το παιχνίδι βρίζαν τον Ολυμπιακό. Ποιο σου είπε ότι το γήπεδο ήταν ήσυχο? Ο Ολυμπιακό έβγαλε ανακοίνωση. Δεν είδα και κονέρα, αλλά που ανανότερα. Έλα. Τι έκανε, έλα. Ευχαρίστω. Φύγω, δεν μ' αρέσει η συζήτηση. Ο Ολυμπιακό έβγαλε ανακοίνωση. Συνέχιζε. Επίση τώρα μην ξεγελιόμαστε, ρε Μάγκε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι αγωνιστικά αυτή τη στιγμή τρέμει. Ο Ολυμπιακό έχει φτάσει στον Άρη και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τη γη αυτή τη στιγμή. Τρέμει και Λαγκάρτ. Δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τα είπες όλα. Πέντε σκάλες πάνω. Τα είπες όλα. Λίγο θέλω να ακούσω για United και Γερακλή. Ναι, United και Γερακλή. Από εκεί πέρα, λοιπόν, να πω κάτι για την ομάδα μου. Τι να πεις μόνο. Εντάξει, δεν ήταν και κανένα μάτσα μάνα-μάν. Για μένα μέτρησε ότι μπήκε ο Μπαναδόντε 20 λεπτά και πήρε το παιχνίδι μόνος του. Μόνος του. Ο Μπανανότε. Ναι, αυτό το πήρε, ναι. Ο Μπανανότε. Στο 20 λεπτό που μπήκε μέσα σήμερα. Ο Μπανανότε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει το Φουρτούνι. Ναι, μα δεν άκουσε τίποτα πριν 2 λεπτά, ρε Σιμένιο. Δεν άκουσε τίποτα. Ότι έφτασε. Κώστας ο δικηγόρος, ο Ερακλειδέας. Άκουσε. Φίλος. Ότι έφτασε στις United. Εγώ κάτι για Ηρακλή πριν. Και Ηρακλή. Ναι, Ηρακλή. Και τι μου το πει αυτό, τι είναι αυτό. Είναι κάτι από μπάλα άνθρωπο. Και τι είναι αυτό, τι είναι κατάλαβα. Είναι κατάδια για Ηρακλή, τι. Είναι. Το είδα και τι είναι. Δεν κάνω την πανά. Λέγε. Είναι κατάδια για τον Ηρακλή να είναι διακριθέντα ο Λαζάρ για 60 λεπτά. Δυστυχώ είναι ο πιο επιτυχό παίκτη του Ηρακλή. Δυστυχώ. Είναι κατάδια για τον Ηρακλή αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είσαι Ηρακλιδέα και τι να πει τώρα. Το ξεζουμισμένο το Λαζάρ που του πέταξε ο Πάουκ πριν 2 χρόνια. Δεν ενισχύθηκε η ομάδα. Είναι πρώτο όνομα στον Ηρακλή. Και όχι για όλο το μάτς. Για 60 λεπτά. Είναι κατάντια για τον Ηρακλή αυτό το πράγμα. Παιδιά, τώρα... Για τη φανέλα που χωράνε. Μένιο, γιατί δεν είναι κατάντια να εκτελεί τα στημένα όλα του Πάουκ ο Κάτσε που σήμερα δεν πηδούσαν ούτε εφημερίδα. Δεν ξέρεις τι είναι ο Ηρακλής γι' αυτό. Με αυτό που είπες τώρα, μάλλον δεν ξέρεις τι είναι ο Ηρακλής. Στοπ! Για United και Ηρακλή δεν μας είπες. Λοιπόν, λέγε. Ηρακλής, μάζευε κι ας είναι ρόγες. Σωστό. Ο στόχος φέτος είναι, το ξαναλέω, το είπα από το Μάιο, ρεαλιστικά είναι να μείνει κατηγορία. Το είπαν και οι ίδιοι. Και αν μπορεί τον Γενάρη να ενισχυθεί ουσιαστικά. Πού? Με 2 τουλάχιστον παίκτες. Σε ποιες θέσεις? Δεκάρι. Κρυφο εκεί, δεκάρι, μπασταρδοδεύτερο φόρ. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Γιατί... Δηλαδή έναν Σίλβα Κλέιτον. Έναν έμπειρο τεχνίτη να ανοίγει λίγο κυρίως κλειστές άμυνες στο Καφτατζόγλιο. Έξω, εγώ το μάθα το περίμενα σήμερα για διπλό. Και οι σοπαλίες καλές είναι. Το περίμενα για διπλό. Μα είπα, μάζευε και ας είναι ρόγες. Το πρόβλημά σου είναι το Καφτατζόγλιο, η κλειστή άμυνα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Σωστά, πολύ ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πρέπει λίγο εκεί, περιμένω πάρα πολλά από ένα παιδί, τον Κοσμάτο Τζιλιανίδη, που ξέρει πολύ μπάλα. Του χρόνου, άσε γιατί. Παίζει πάλι ο με. Να μιλήσω λίγο, ρε παιδί. Ναι, να μιλήσει. Δεν έβγαλα μου κάτι. Σε βοηθάω. Α, ναι. Σε βοηθάω. Του χρόνου πει τι. Του χρόνου ο Τζιλιανίδης. Α, ναι. Θες μεταγραφές. Ναι. Δυστυχώς ο Τζιλιανίδης πρέπει να. Υπάρχει πίεση όσο μπορεί να οριμάσει πιο γρήγορα. Και να προσφέρει πιο άμεσα. Τον μπάλα το λατρεύω. Σήμερα πήρε τα πάνω του ένας από τους πιο βελτιωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές εδώ και 1,5 χρόνο, όχι στη Β' Εθνική πέρσι, Έλληνες γενικά, συγγνώμη Γιώργο, ο Παύλος ο Κυριακίδης που βάζει τεράστιο γκολ, γκολάρα, και από αυτόν περιμένουμε να δώσει πιο πολύ αυτά που είδαμε πέρσι, βέβαια ήταν πιο εύκολα λόγω της κατηγορίας του, αλλά και αυτός να οριμάσει πιο γρήγορα. Εντάξει. Στάμου, κίνδυνος θάνατος. Άμπαλος. Τραγικός. Πάνε για Μάντσεστερ τώρα. Πες για δεύτερο συνεχόμενο μάτς, έτσι. Και φυσικά τεράστιο γκολ από στο Λουβέλι. Τεράστιο γκολ σε τερφορίσιο. Αυτά. Μάζευε και συνερούγες. Τώρα, Ηρακλής, την ερχόμενη και την άλλη αγωνιστική υπάρχει διακοπή τώρα. Πάμε για Μάντσεστερ, Μάριε. Για Μάντσεστερ, κάτι χαρούμενο. Το έβλεπα, αλλά κλεφτά και αρπακόλα. Ήταν πάνω στον Ηρακλή. Όταν στο 6 είναι 2-0, τι να ασχολείται. Το μάτσο αυτό πώς ήταν, στο 6 νομίζω, ναι. Μετά το τρόπο. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Μετά από αυτό δεν λέει τίποτα. Γενικά μένει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, στο 7. Μπερμπάρες και είδαμε σούπες μάτς. Μάριε, Φανχάλ ολοκληρωμένο. Το Ατλέτικο Ρεάλ είναι μεγάλη παρά. Λοιπόν, ο Φανχάλ πάει να κάνει μία αποβρετανοποίηση. Ναι. Με την οποία δεν συμφωνώ. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Ναι. Κάντιν. Σου δίνουν, έχεις μεγάλο μπάτζε τη διάθεσή σου φέτος. Φέραμε παικταράδες. Μου φέρε στο Τζιόλι με ακμή.
μου έφερε το Τζιόλι με ακμή. Πάρε το Τζιόλι χωρίς ακμή. Πάρε το Τζιόλι χωρίς ακμή. Παγώθηκες με τον Γερμανό. Μου έφερε τη μεγάλη τεράστια απάτη, κάνω εμετό κάθε μισό λεπτό. Με τον Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, που αν τον λέγανε, αν τον λέγανε Αργύρι Γιακουμόπουλο, δεν θα ασχολούνταν κανείς. Αυτές είναι οι μεγάλες απάτες της Γερμανίας. Μια γλίτσα. Σβάινστάιγκερ, Κεντήρα, Ποντόλσκι, Οζίλ. Ο Οζίλ, έχω φίλους που είναι άρρωστοι Άρσεναλ, εδώ και ένα χρόνο καταργούνται. Άλλο, σήμερα βάζει τον κόλλο, σήμερα κάνει καλή εμφάνιση. Μανούτε σκάφη. Ναι, δηλαδή απάτες γερμανικές. Δεν την είναι για Μάντσεστερ, ναι. Είναι ναι. Πιο κάτω. Βαλούτα δεν είναι, αλλά είναι και πιο κάτω. Δηλαδή κάνει μία αποβρετανοποίηση, αλλά φέρει μου τουλάχιστον. Μαρσιάλ, ναι. Μαρσιάλ, ναι. Η Μάντσεστερ λέει. Ωραία, τον πιστεύω. Συμφωνώ. Γερμανοί λέει, όχι Πολωνία. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. 5-40-601. Τώρα για μία ώρα μιλάμε και δεν διακόπτουμε. Απλά παιδιά γρήγορα, όχι μακρηγορίες και ιστορίες και όχι οχλαγωγία εμείς. Πάμε διάλειμμα.